Καλησπέρα σας αγαπητοί αδερφοί και φίλοι. Θα συνεχίσουμε και απόψε το θέμα μας η ιστορία του ανθρώπου κατά το Λόγο του Θεού. Και εύχομαι ο Κύριος να μας σκεπάσει με τη χάρη Του και το έλεος Του, ούτως ώστε η βραδιά μας να είναι γεμάτη από τη δική Του οδηγία, τη δική Του αποκάλυψη, το δικό Του φως. Και έτσι να πάρουμε οικοδομή για το δρόμο μας στη ζωή μας και να το δοξάσουμε. Προτού προχωρήσουμε, θα ήθελα να διαβάσω από το Λόγο του Θεού ένα μικρό κομμάτι και να πούμε στο θέμα μας. Το ανάγνωσμά μας είναι από το μη σίγμα κεφάλαιο της Γένεσης, από το εδάφιο 1 μέχρι και το 7. Και διαβάζω λοιπόν τους λόγους που ο Θεός έχει βάλει. Αναχωρήσας δε ο Ισραήλ με τα πάντων των υπαρχόντων αυτού, ήλθεν εις Βηρσαβέ και προσέφερε θυσίας εις τον Θεόν του πατρός αυτού Ισαάκ. Και είπεν ο Θεός προς τον Ισραήλ διοράματος τη νύχτα λέγον Ιακώβ, Ιακώβ. Ο δε είπεν ιδού εγώ. Και είπε εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, μη φοβηθείς να καταβείς εις Αίγυπτον, διότι έθνος μέγα θέλω σε καταστήσει εκεί. Εγώ θέλω καταβεί μετά σου εις Αίγυπτον και εγώ βεβαίως θέλω σε αναβιβάσει πάλιν και ο Ιωσήφ θέλει βάλει τα σχήρας αυτού επί της οφθαλμού σου. Και σηκώθη ο Ιακώβ από Βηρσαβέ και έβαλεν η ή του Ισραήλ Ιακώβ τον πατέρα αυτών και τα παιδιά αυτών και τα γυναίκας αυτών επί τα σαμάξας, τα οποία έστειλε ο Φαραώ για να σηκώσω σε αυτόν. Και λαβώντες τα κτίνη αυτών και τα υπάρχοντα αυτών τα οποία απέκτησαν εν τη γη Χαναάν, ήλθον εις Αίγυπτον. Ο Ιακώβ και πάν το σπέρμα αυτού με τα αυτού, τους υιούς αυτού και τους υιούς των υιών αυτού με τα αυτού, τα θυγατέρας αυτού και τα θυγατέρας των υιών αυτού και πάν το σπέρμα αυτού έφερε με τα αυτού εις Αίγυπτον. Ο Κύριος αγαπητοί να ευλογήσει το Λόγο Του στην καρδιά μας. Είχαμε μία αγαπητή σε αυτή τη συζήτηση που έκανε ο Ιακώβ με τα παιδιά του όταν γυρίσαν από την Αίγυπτο και του είπανε τι του είπε ο Ιωσήφ να πάει στην Αίγυπτο και εκεί θα τον θρέψει με τα αγαθά της Αιγύπτου. Ο Ιακώβ στην αρχή είχε δυσκολία. Το πράγμα ήταν τεράστιο. Τον είχε για πεθαμένον, είχε πιστέψει ότι τον φάγανε τα αγριά θηρία και τώρα έρχεται μπροστά του μια πρόσκληση από αυτόν. Αλλά πίστεψε στη μαρτυρία των παιδιών του. Είδε και όλα εκείνα τα οποία έστειλε ο Φαραώ για να τον πάρουνε και βεβαιώθηκε. Αγαπητοί, πόσο μεγάλη μαρτυρία είναι αυτή για μας. Ο Θεός λέει να
μεγάλο, τεράστιο πράγμα για μας. Λέει ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και εκτός ελαχίστων, οι οποίοι θέλουν ακόμα να κέψουν τον εαυτό του, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην είναι αμαρτωλός, αγαπητοί, μένουν στην κατάσταση να είναι δυσπιστοί. Πώς και γιατί μπορεί να έρθει αυτή η ευλογημένη συγχώρηση? Και πράγματι είναι μεγάλο. Γιατί αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, τα θυμόμαστε όλα. Αυτό είναι ο Θεός. Τις αμαρτίες μας λέγει, τις σβήνει και δεν θα τις θυμάται πλέον. Γιατί είναι Θεός ελεήμων και Θεός που αγαπάει. Και ευλογημένος ο άνθρωπος, πετυχεμένος ο άνθρωπος που θα πιστέψει και θα πάει στον Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού να ζητήσει από Αυτόν έλεος και σωτηρία. Ο Ιακώβ πίστηκε και αποφάσισε να πάει στην Αίγυπτο. Ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι του. Τότε έμενε, αγαπητοί, στη Χεβρόν, στο δέντρο Μαυρί, εκεί που έζησαν οι πατέρες του και αυτός, το κέντρο της Χαναάν. Σηκώθηκε λοιπόν από εκεί που είναι περίπου 50-60 χιλιόμετρα να πάει στη Βηρσαβέ. Είναι είτε το τελευταίο σημείο στο Ισραήλ το νότιο, που ύστερα από εκεί σε λίγο μπαίνουν στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος ξένη, με φήμη ειδωλολατρίας, με 1002 άλλα συμβάντα που μαθαίνανε. Κι έτσι σταμάτησε στη Βηρσαβέ για να διενυκτερεύσει και προτού φύγει να λατρεύσει Κύριο των Θεών των Πατέρων του. Είχε μια θαυμάσια εμπειρία ο Ιακώβ για αυτά που ο Θεός έκανε στην οικογένειά τους. Είχε μάθει από τον πατέρα του για τον παππού του τον Αβραάμ. Πόσο Θεός τον κάλεσε από την Ουρ των Χαλδαίων και αυτός δεν δίστασε, ύστερα από δυσκολίες, να έρθει στη γη Χαναάν και ο Θεός τον ευλόγησε πλούσια. Είχε μάθει πως απόκτησε ο πατέρας του, ο παππούς του, τον πατέρα του, τον Ισαάκ. Τι ο Θεός του είχε πει. Και όλα εκείνα είχαν γίνει πίστη μέσα του. Είχε μάθει την ιστορία της οικογένειας, ότι σε μια στιγμή ο πατέρας του πήρε μήνυμα από τον Θεό να πάρει το μονογενή του Υιό, τον Ισαάκ, να τον πάει στο όρος Μοριά να τον θυσιάσει. Και εκεί θα του είχε πει ο πατέρας του που τάζησε ο Θεός αντί να θυσιάσει ο Αβραάμ τον Ισαάκ. Ο Θεός το σταμάτησε και του έδειξε ένα κρυό, ένα κρυάρι, το οποίο πήρε και το θυσίασε στον Θεό. Ήξερε
ότι ο Ισαάκ, ο πατέρας του, ήταν αντικαταστημένος στο σχέδιο του Θεού με ένα κριάρι. Και αυτό το είχε κάνει ο Θεός ο ζωντανός που είχε κάνει το σχέδιο για τον Ισραήλ να πάει στην Αίγυπτο. Αγαπητοί, σκεφτότανε ο Ιακώβ αυτή την πείρα τη μεγάλη που είχε με τον Θεό. Ήτανε νέος. Κατά την οδηγία της μητέρας του πήρε εκείνος τα πρωτοδόκια από τον Ισαφ. Ο Ισαφ είχε αποφασίσει να τον σκοτώσει. Και η μητέρα του και ο πατέρας του του είπαν να πήγε να πάει στην Παδαναράμ και εκεί να πάρει και γυναίκα. Και ο Ιακώβ φοβισμένος φεύγει και κάνει τον πρώτο σταθμό του στη Βεθείου. Και εκεί στη Βεθείου κοιμήθηκε, όπως κοιμάται ένας ταλαιπωρημένος, κουρασμένος, φοβισμένος, καταδιωγμένος άνθρωπος. Και τη νύχτα του παρουσιάστηκε στο όνειρο του ο Θεός. Και τον φώναξε και του είπε «Ιακώβ, Ιακώβ, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ. Η γη που χυμήθηκες θα στη δώσω και θα είμαι μαζί σου όπου κι αν πας». Την άλλη μέρα ο Ιακώβ έκανε μια ευχή και είπε «Αν ο Θεός με φυλάξει στο ταξίδι μου, μου δώσει ψωμί, μου δώσει ρούχα, κατεβοδώσει το ταξίδι μου και γυρίσω πάλι στην οικογένειά μου, τότε θα είναι ο Θεός μου». Και είδε το Θεός στο ταξίδι του, στη ζωή του, στις δυσκολίες που συνάντησε, στον τρόπο που τον εξαπάτησαν, όταν γύριζε πως ο Θεός τον φύλαξε. Και είχε μια τεράστια πείρα με τον Θεό. Αλλά ας σταματήσουμε εδώ να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας. Αγαπητοί, όσοι δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα, έχουν μια πείρα. Την πείρα της αμαρτίας, η οποία κάθε μέρα τους βασανίζει και τους κάνει να υποφέρουνε. Και όταν ακούνε αυτή την πρόσκληση τη θαυμαστή του Χριστού, «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω», ανταποκρίνονται όπως ανταποκριθήκαμε κι εμείς. Και ήρθαμε σε εκείνον και συνάψαμε γνωριμία μαζί του και έγινε ο Κύριος της ζωής μας. Καθένας από εμάς έχουμε μια τεράστια πείρα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Η πρώτη πείρα είναι όταν αναγνωρίσαμε ότι ήμασταν αμαρτωλοί και το ζητήσαμε τη συγχώρηση. Εκείνος ήρθε με το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και μας βεβαίωσε ότι είμαστε παιδιά του Θεού δια της πίστεως. Στον αγώνα που συνεχίζουμε και έχουμε δυσκολίες, σε κάθε πέσιμο έχουμε την πείρα. Είμαστε σωσμένοι γιατί εκείνος είναι στα δεξιά του Πατέρα
και με συντεύει περιμόν. Και στεκόμαστε όρθιοι και προχωράμε με όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Ο πιστός, ο άνθρωπος του Θεού, έχει πείρα ζωντανή και δυνατή με τον Θεό. Κι έτσι λοιπόν ταυτιζόμαστε τόσο στενά με τον Αβραάμ, με τον Ισαάκ, με τον Ιακώβ, με την πείρα που είχανε και εμείς με την πείρα που έχουμε, με τον Χριστό και τις υποσχέσεις του στη ζωή μας. Ο Ιακώβ, αγαπητοί, έφτασε στη Βηρσαβέ. Θα έμπαινε τώρα στην Αίγυπτο σε μια ξένη γη που ο Θεός δεν ήτανε, που οι άνθρωποι δεν το ξέρανε, που οι άνθρωποι είχανε τους δικούς τους θεούς. Θυμότανε το φόβο του Αβραάμ, του παππού του. Ποιος από εμάς, αγαπητοί, δεν ξέρει ιστορίες για την οικογένεια τη δική του και για τους προπατώρες του? Ήξερε ο Ιακώβ πόσο φοβήθηκε ο Αβραάμ όταν πήγαινε στην Αίγυπτο. Τι είχε πει στη Σάρα τη γυναίκα του, ότι σε αυτόν τον τόπο δεν είναι ο Θεός. Οι άνθρωποι δεν είναι του Θεού. Και όταν τη δούνε και θα είναι όμορφη, αυτό θα το σκοτώσουνε για να την πάρουνε. Αγαπητοί, όλα αυτά ήταν μέσα στην πείρα του Ιακώβ καθώς πήγαινε για την Αίγυπτο. Και είχε φοβηθεί. Και το ταξίδι αυτό που γίνεται έχει πολλούς φόβους. Και οι άνθρωποι ζούνε με το φόβο. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνος που είναι του Χριστού δεν φοβάται, γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Ο Ιακώβ λοιπόν όταν έφτασε στη Βηρσαβέ, σταμάτησε το ταξίδι του και έφτιαξε θυσιαστήριο ή μπορεί να επισκέβασε το θυσιαστήριο που είχε κάνει ο παππούς του ή ο πατέρας του. Και πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο προσέφερε, λέει, θυσίες. Όχι μία, όχι ένα. Προσέφερε διάφορα για να ευχαριστήσει τον Θεό. Ίσως δεν το γράφει, αλλά αυτό λέει στον πληθυντικό, σημαίνει μπορεί να κάνει θυσία περί αμαρτίας, αν και ακόμα δεν είχε φανερωθεί ο νόμος, να κάνει θυσία ειρηνική που ακόμα δεν την είχε θεσπίσει ο νόμος, να έκανε θυσία ευχαριστίας, θυσία για να ευχαριστήσει τον ζωντανό Θεό. Αλλά αγαπητοί, η πίστη τα πιάνει αυτά τα πράγματα. Και το έχουμε αυτό δει στο Λόγο του Θεού. Ο Άβελ έπιασε τη θυσία ήθελε ο Θεός και πήρε από τα ζώα του, από τα προβατά του, ένα καθαρό ζώο, ανιάσιο, πρωτότοκο και το θυσίασε στο Θεό. Και η Αγία Γραφή τον λέει ότι ήταν πιστός άνθρωπος, ευσεβής άνθρωπος του Θεού. Αντίθετα, ο Κάιν δεν το πιάσε. Και ο Κάιν πήρε από τα γεννήματα της γης να προσφέρει στον Θεό. Και έρχεται ο Θεός και λέει, έγινε δεκτή η θυσία του Αβέλ, αλλά δεν έγινε δεκτή η θυσία του Κάιν. Ο Ιακώβ λοιπόν, μέσα σε όλα εκείνα που ήξερε και πίστευε
είχε πιάσει εκείνο που έπρεπε να κάνει για να ευχαριστήσει τον Θεό. Και ας κάνουμε εδώ μια παρένθεση. Εμείς είμαστε οδηγόροι, αλλά πηγαίνουμε από την αντίθετη κατεύθυνση. Η δική μας πορεία είναι για τον ουρανό. Είναι για να συναντήσουμε τον Χριστό, για να παρουσιαστούμε στο βήμα Του, για να δώσουμε λόγο πώς διαχειριστήκαμε τη ζωή της πίστεως ενώ ήμασταν εδώ στο σχολείο του Θεού. Και έχουμε πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, πολλούς φόβους, πολλούς ανήφορους, πολλούς κατήφορους. Και σε όλο, αγαπητοί, έχουμε την απάντηση, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εις πάντα υπερνικόμεν δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Έχουμε γνωρίσει τη δύναμη του Χριστού. Αγαπητοί, οι άνθρωποι λένε, εκείνος που ξεχνάει την ιστορία του, χάνει ποιος είναι. Ο χριστιανός, ο οποίος χάνει εκείνα που κάνει, που έκανε και που θα κάνει ο Θεός, είναι δυστυχής άνθρωπος. Γι' αυτό, αγαπητοί, πρέπει να γίνεται μάθημα πνευματικό στη δική μας ζωή, το παράδειγμα της ζωής εκείνων. Ο Ιακώβ, να επανέλθουμε πάλι, προσέφερε τις θυσίες του στον Θεό. Και έχουμε τώρα την εξέλιξη. Περιμένουμε από τον Θεό πώς θα ανταποκριθεί σε αυτή τη διάθεση του Ιακώβ, σε αυτή την πίστη του Ιακώβ, σε αυτή την ανάγκη που είχε ο Ιακώβ. Και μας λέγει, αγαπητοί, εδώ ο λόγος του Θεού που διαβάσαμε, ότι ο Θεός τη νύχτα του παρουσιάστηκε σε όραμα και του μίλησε και του είπε, Ιακώβ, Ιακώβ. Και ο Ιακώβ τον άκουσε. Τον άκουσε και απάντησε και του είπε, ιδού εγώ. Μίλα μου, τι θέλεις. Θες να με σταματήσεις από την Αίγυπτο. Μέσα του. Τι θέλεις να κάνω. Και ο Κύριος, αγαπητή, δεν του φανερώθηκε μόνο, του συστήθηκε. Φανταστείτε, αγαπητοί, τι απολαμβάνει ο άνθρωπος που πιστεύει. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Βασιλέας των Βασιλέων, ο Δημιουργός του Παντός, να καταδέχεται να πει στον υποσκελιστή τον Ιακώβ. Στον Ιακώβ, ο οποίος του παρουσιάστηκε και του είπε, εάν κάνεις αυτά και γυρίσω εδώ, τότε θα είσαι ο Θεός μου. Ο Θεός εκείνος, αγαπητοί, καταδέχτηκε να του συστηθεί, να του πει, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου. Και ήξερε ο Ιακώβ τώρα, αυτός ήταν ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο δικός του Θεός. Εκείνος ο οποίος, αγαπητοί, έκανε
και κάνει μεγαλεία στον άνθρωπο που πιστεύει. Γιατί, αγαπητοί, κάνει μεγαλεία. Παίρνει τον άνθρωπο τον αμαρτωλό από τη λάσπη, τον βγάζει, τον πλένει, τον καθαρίζει, τον αγιάζει, τον ντύνει με τη δικαιοσύνη του Χριστού και τον στείνει Υιό του ή θυγατέρα του για να είναι πάντοτε μαζί του στην αιωνιότητα. Και συνεχίζει το να σου πει τι είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός, τι μπορεί να κάνει. Αγαπητοί, αν δεν είναι για σένα, ναι, δεν έχουν αυτή τη δύναμη που χρειάζεται. Και ο Θεός αυτό το ξέρει. Και τι κάνει, λέει, στον, αφού του συστήθηκε, λέει τον, στον Ιακώβ τα εξής. Ιακώβ, εγώ είμαι μαζί σου. Ιακώβ, εγώ είμαι μαζί σου. Ο ίδιος Θεός που του μίλησε στη Βεθείο. Ο ίδιος Θεός που του μίλησε στη Σιχέμ. Ο ίδιος Θεός που τον ονόμασε Ισραήλ εκεί στο ποτάμι Αγόκ. Είναι εκείνος που του λέγει, Ιακώβ, εγώ είμαι μαζί σου και θα σε φυλάξω και θα σε σκεπάσω και θα σε δυναμώσω και θα σε οδηγήσω. Αγαπητοί, τι πράγμα είναι αυτό? Και συνεχίζει τώρα το τέταρτο που εκείνο το βράδυ, εκτός από την εμφάνισή του, τη σύστασή του και τι θα έκανε για τον Ιακώβ, του λέγει την υπόσχεσή του. Ο Θεός δεν τελειώνει με θεωρίες. Ο Θεός τελειώνει με υπόσχεσεις τις οποίες θα πραγματοποιήσει. Και η υπόσχεση είναι, θα είμαι μαζί σου στην Αίγυπτο. Εγώ, ο Θεός του πατέρα σου, και ο δικός σου Θεός, θα κατεβώ μαζί σου στην Αίγυπτο. Του λέει, δεν είμαι εγώ ο Θεός της Χαναάν. Όπως οι άνθρωποι έχουν τους τοπικούς θεούς ή τους οποίους λατρεύουν. Εγώ είμαι ο Θεός του σύμπαντος. Είμαι ο Θεός που σε αγαπάει. Είμαι ο Θεός που θα κατεβώ μαζί σου στην Αίγυπτο. Αγαπητοί μου, ο δειλός γίνεται θηρίος πίστη. Δεν φοβάται να προχωρήσει. Χαίρεται να προχωρήσει. Γιατί έχει στηριχτεί σε γερό χέρι. Και αυτή ήταν η πρώτη υπόσχεση του Θεού στον Ιακώβ. Τη δεύτερη αυτή αγαπητή υπόσχεση του είναι ότι αυτός θα τον επαναφέρει στη γη Χαναάν. Αλλά θα τον επαναφέρει ένα μεγάλο έθνος. Τι υπόσχεται εκεί στην Αίγυπτο, κανένας δεν θα μπορέσει να σταματήσει το να μεγαλώνει ο λαός, να μεγαλώνει ο Ισραήλ. Ούτε ο Φαραώ, ούτε οι δυνάμεις του σκότους, ούτε κανένας μπορεί να το σταματήσει. Γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Και το τρίτο αγαπητή που του υπόσχεται, ότι ο Ιωσήφ θα βάλει τα χέρια σου στα μάτια. Ο Κύριος αγαπητοί δεν μας αφήνει να ζούμε με φαντασία. Ο πρώτος νόμος
που έγινε και παρεύει ο άνθρωπος τον νόμο να υπακούσει στον Θεό, έφερε το θάνατο. Αυτό το θάνατο ο Θεός δεν τον ανέρεσε. Άνθρωποι γλυκείς, ψαλμοδοί, κύριοι και θαυμαστοί, όπως ήταν ο Αβραάμ, όπως ήταν ο Δαβίδ, όπως ήταν ο Ιώβ, όπως ήταν ο Δανιήλ, για τους οποίους μαρτύρησε ο ίδιος ο Θεός. Λέει ότι εάν ήσαν ο Δανιήλ και ο Ιώβ, δεν θα ήθελε μόνο να αυτοί να σωνώσουν. Αγαπητοί, ο θάνατος περνάει πάνω σε όλους τους ανθρώπους, διότι ο Θεός έχει μεγαλύτερο σχέδιο να κάνει τον άνθρωπο καινούριον, αναστημένον, νέον, αιώνιον να ζήσει με τον Θεό. Και έτσι του θυμίζει ότι θα είναι αδύνατος αγέρος, θα πεθάνει μια μέρα, αλλά ο αγαπητός του γιος, ο Ιωσήφ, θα του κλείσει τα μάτια. Ο γλυκής μας Κύριος, ο σωτήρας μας, είναι εκείνος ο οποίος θα μας πάρει για να ζήσουμε μαζί του στους αιώνας των αιώνων. Και έρχεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, χρόνια αργότερα, να πει ο γλυκής Ιησούς αυτή την ιστορία για τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Απέθανε ο φτωχός ο Λάζαρος, ο πιστός ο άνθρωπος, και φέρθη από τον αγγέλο στον κόλπο του Αβραάμ. Λέει και τους ποιοι τον μετέφεραν και πού τον πήγανε και πως ζούσε και τι έγινε. Απέθανε και ο πλούσιος και τάφη και πήγε στον Άδη. Όλα τα ορίζει και λέει πως πέρναγε και εκείνος. Ο Ιησούς αγαπητοί είναι μαζί μας και είναι έτοιμος να κάνει το καθετή να είμαστε νικητέ και να δοξάσουμε τον Θεό στη ζωή μας. Ο Ιακώβ, ύστερα από τη θυσία, με δυνάμεις πνευματικές, με το Θεό μέσα στο λαό, στην οικογένειά του, να πηγαίνει θριαβευτικά σε ένα μέρος, να μην το φοβάται, αλλά να ξέρει ότι θα είναι νικητής, πηγαίνει για την Αίγυπτο. Αλλά προτού τελειώσουμε απόψε, ας κοιτάξουμε λίγο τη θυσία. Τη θυσία που έκανε ο Ιακώβ. Τι είναι? Αλλά διαβάζεις αγαπητοί τις εργασίες των ανθρώπων, δεν σου δίνουνε πουθενά πώς ξεκίνησε, προσπαθούν να παρουσιάσουν μόνο γιατί ξεκίνησαν και τι σκοπό είχανε. Ενώ ο Λόγος του Θεού τα λέει καθαρά. Λέει ότι έφτιαξε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο αθώον. Αυτός διάλεξε τον δρόμο της πτώσεως και έγινε αμαρτωλός. Έγινε κακός. Μπήκε ο φόβος στη ζωή του. Και είδαμε που έγινε το πρώτο δικαστήριο, διαπιστώθηκε τι έκανε ο Αδάμ και ανακοινώθηκε η απόφαση σύμφωνα με τον νόμο.
του το είχε πει νωρίτερα ότι θα πεθάνει. Αλλά από την ώρα που έκανε το έγκλημα μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει, αν έμενε όπως ήταν, θα ήταν μια αφόρητη ζωή. Γιατί ομολόγησε στο Θεό ότι τον άκουσε και φοβήθηκε και κρύφτηκε. Πού θα πήγαινε αυτή η κατάσταση? Πώς θα ζούσε ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την κατάσταση? Έρχεται σε μια κατάσταση που για να προσπεράσει τα προβλήματά του αρχίζει να λέει ψέματα, αρχίζει να ζει υποκριτικά, αρχίζει και γίνεται ένα θύμα της κατάστασης που ζει και φέρεται. Λοιπόν, ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση. Έκανε την πρώτη πράξη. Το δέρμα των ζώων που έφτιαξε, το κατασκεύασε, το πήρε από ένα ζώο το οποίο έπρεπε να πεθάνει στη θέση του Αβάμ και να τον ντύσει. Και έντυσε τον Αβάμ και την Εύα. Ήταν η πρώτη πράξη. Και βγήκαν από τον παράδεισο που τους έδειξε και όταν κάνανε τα δύο παιδιά, τον Κάιν και τον Άβελ, τους διηγήθηκαν. Ποιος γονιός δεν οδηγείται τέτοιες τραγικές καταστάσεις? Πώς ήθανε στο μυαλό τους η ιδέα, ενώ πάλευαν με φύλλα σηκής να σκεπάσουνε την τροπή τους, να γίνει αυτό το ένδυμα από ζώο? Και έτσι τι έγινε, αρχίζει και εφαρμόζεται η δεύτερη θυσία που παρουσιάστηκε. Ύστερα από λίγες ημέρες, λέει λίγο καιρό, ο Άβελ και ο Κάιν αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να κάνουν θυσία στο Θεό, κάνουν κάτι από το δικό τους στον Θεό για να τον ευχαριστήσουν. Και έκαναν, όπως ξέρουμε, τις θυσίες που κάνανε. Και η απάντηση του Θεού ευχαριστήθηκε για την κυρία του Κάι, του Άβελ, συγγνώμη, αλλά δυσαρεστήθηκε για την κυρία του Κάι. Μια κατάσταση που ο Θεός έστελνε ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να κοιτάζουν σε εκείνον για οδηγία, σε εκείνον για φως, ούτως ώστε να προχωρούν σωστά μέσα στον κόσμο. Τότε ο άνθρωπος έχει επιτυχία όταν ακούει με πίστη στον Θεό εκείνο που λέει ο Θεός. Και προχωρούμε τώρα μια περίοδο μέχρι τον Νόε. Δεν μας φανερώνεται πουθενά ότι οι άνθρωποι κάνανε θυσία. Μας φανερώνει ποιήσανε, τι κάνανε, τι φτιάχνανε, πως παντρευόσανε, πως τρώγανε ο ένας τον άλλον, πως ήσανε κακοί, αλλά δεν αναφέρεται ότι κάνανε θυσία. Μας λέει για τον Ενόχ ότι περιπάτησε μετά το Θεό, αλλά δεν μας αναφέρει ότι έστησε θυσιαστήριο. Μας λέει για τον Νόε ότι ήταν δίκαιος, αλλά προτού του κατακλυσμού δεν μας αναφέρει ότι έκανε θυσία στον Θεό. Η θυσία, η αιματηρή θυσία, ήταν ευγαλμένη από το σχέδιο που είχε κάνει ο Θεός για τη λύτρωση του αμαρτωλού. Κατά συνέπεια, εκείνος που ήταν, που είχε πίστη στην καρδιά του, που εμπιστευόταν στο Θεό, έπαιρνε από το Θεό εκείνο που έκανε
για να ευχαριστήσει το Θεό και να δώσει ένα παράδειγμα ότι τον ακούει, ότι τον σέβεται, ότι ξέρει ότι αυτή είναι η αλήθεια. Κατόπιν, αγαπητοί, ύστερα από τον κατακλυσμό, για πρώτη φορά ο Νόε κάνει θυσιαστήριο και θυσιάζει θυσία ως μυς ευωδίαση στον Κύριο. Και συμβαίνει κατόπιν η Βαβέλ και όλα τα πράγματα που ξέρουμε, δεν έχουμε καιρό να τα διηγηθούμε απόψε. Αλλά άρχισαν οι άνθρωποι να θυσιάζουνε, να ευχαριστήσουνε το Θεό των Ευρών που είχε κάνει, είχε επιβληθεί και όλους τις άλλες θεότητες. Αλλά είχαν ξεχάσει την αληθινή θυσία που ευχαριστούσε τον Θεό. Και έρχεται ο Αβραάμ, πρώτα ως Αβραάμ, προσφέρει θυσία κάθε φορά για να ευχαριστήσει τον Θεό. Και ο Ιακώβ, αγαπητοί, εδώ κάνει το ίδιο. Η θυσία δεν είναι γέννημα του ανθρώπου. Είναι γέννημα της χάρης και του ελέους του Θεού. Όταν ο άνθρωπος την ακούσει και δεχτεί αυτά που λέει ο Θεός, αυτός γίνεται ως μη ευωδίας εις τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί, τώρα ο Ιακώβ θα πάει στην Αίγυπτο και εκεί είναι ο Θεός μαζί του. Δεν μας φανερώνει ότι κάνει θυσία μέχρι την ημέρα που πλέον παίρνει σάρκα και οστά το σχέδιο του Θεού, τη σωτηρία δια της αντικαταστάσεως με το αίμα που χύνεται στη θυσία και προσφέρεται στον Θεό. Αγαπητοί, εμείς πρέπει να προσφέρουμε θυσία στον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τιμόθεο, το 4ο κεφάλαιο, λέει τα εξής: ήδη γίνομαι σπονδύ στον Θεό, το θυσιαστήριο του Θεού. Και ο κάθε ένας όταν πιστέψει στον Χριστό έχει αγοραστεί και είναι του Χριστού και οφείλει και πρέπει σε κάθε περίπτωση να ζει έτσι ούτως ώστε αυτός να είναι ως μη ευωδίας εις τον Κύριο. Και η θυσία που έχουμε τώρα εμείς να κάνουμε δεν είναι πλέον με ένα ζώο, αλλά είναι με την ολοκληρωτική αφιέρωση τη δική μας εκείνων, ούτως ώστε όπως είπε ο Σωτήρας μας να γίνει στη ζωή μας: γίνεστε Άγιοι όπως εγώ είμαι Άγιος. Και ο άνθρωπος, αγαπητοί, επιτυχάνει τεράστια. Σε αυτή τη θυσία που έχουμε μπει στο θυσιαστήριο του Χριστού, είχε πει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο ΚΑΠΑΙΤΑ κεφάλαιο, στους μαθητάς του και σε όλους τους μαθητάς: πάγετε σε όλα τα έθνη και κηρύξατε το Ευαγγέλιο στα πέρατα της γης. Όποιος πιστέψει είναι το πρώτο. Το δεύτερο, και βαπτιστεί, τότε
σώζεται. Αγαπητοί, είναι θέμα προσωπικό πλέον. Γιατί τότε το να πίστευε κάποιος ήταν δύσκολο πράγμα. Αλλά για το Πνεύματος του Αγίου, όταν κήρυξε ο Πέτρος το Ευαγγέλιο την Πεντηκοστή, οι άνθρωποι του είπανε, τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες, αδελφοί. Και τους είπανε να μετανοήσετε και να βαπτιστείτε. Όταν κάποιος βαπτιζότανε, ερχότανε κόντρα με το συνέδριο του έθνους και γινόταν από συνάγωγους. Αλλά έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει στην προς Γαλάτες επιστολή ότι όσοι βαπτιστήκαμε στον Χριστό, ντυθήκαμε τον Χριστό. Ναι, γίνεται θυσία, όπως έγινε ο Παύλος, αλλά ντύνεται τον Χριστό. Ευχαριστεί τον Χριστό. Έρχεται ο Χριστός και τον κρατάει από το χέρι να προχωρήσει θριαμβευτικά και να δοξάσει τον Χριστό στη ζωή του. Ήθε ο Κύριος, αγαπητοί, να ευλογήσει τον καθένα μας πλούσια απόψε. Και με τη χάρη του Θεού, την άλλη Τετάρτη, θα συνεχίσουμε το ταξίδι του Ιακώβ για την Αίγυπτο. Και θα δούμε και ένα διαφορετικό πράγμα, ένα ευλογημένο πράγμα, το οποίο ο Θεός θα το μετακριστεί για τη δική μας ευχαρίστηση και δόξα. Αλλά μέχρι την άλλη Τετάρτη ο Κύριος να είναι μαζί μας και να μας ευλογήσει. Ας κλείσουμε με προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε εν το ονόματι του Χριστού για τη χάρη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το έργο που έκανες στο Σταυρό για μας. Έδωσες τον Υιόν σου, τον Κύριο της δόξης, να πεθάνει στη θέση τη δική μου και στη θέση του κάθε αμαρτωλού. Και μας καλεί, ελάτε σε μένα. Ω Κύριε μας, πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί το καταλάβαμε και ήρθαμε. Κύριε, δώσε χάρη, ούτως ώστε όποιος τα ακούσει αυτό το μήνυμα να κάνει αυτή την πράξη, να έρθει σε σένα για να έχει αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.